ξεκινάμε, θα λέγαμε, το δεύτερο κύκλο των συναντήσεων αυτών που είναι βραδιές μνήμης και βραδιές γνωριμίας για τους νεότερους με κάποιους από, και κάποιες από τους λογοτέχνες και τις προσωπικότητες που γαλούχησαν εμένα και το Βάσο Γεώργα που μας φιλοξενεί εδώ. Οι βραδιές λέγονται Ζώντες και Τεχνεώτες. Σήμερα είναι ο πρώτος ζών. Και οι άλλοι βεβαίως είναι ζωντανοί με το έργο τους, έτσι. Αλλά είναι ο πρώτος που είναι μάλιστα κάτοικος εξ αρχείων, φίλος από τα τέλη της δεκαετίας του 70. Ζωή να έχουμε και παραμένουμε ακόμα σε ένα διάλογο. Είναι ο Ευγένιος Αρανίτσης. Η αρχική ιδέα της βραδιάς, όπως την είχαμε σκηνοθετήσει, ήταν η εξής. Όταν θα μαζευτεί η κρίσιμη μάζα με των 200-300 ανθρώπων που θα παρήσαντο εδώ, θα κλείναμε τα φώτα και θα παίζαμε δυνατά στα ηχεία, εκοφαντικά δυνατά, μουσική του Karl Heinz Stockhausen και του Γιάννη Ξενάκη. Η δεύτερη ιδέα ήταν να ανάψουμε κεριά και να ψιθυρίζουμε, όπως είχε κάνει ο Μπόρχες σε μια διάλεξη, ένα συνέδριο για τον Σέξπιρ. Αντί να εκφωνήσει οτιδήποτε, άρχισε σιγά σιγά να λέει Σέξπιρ, Σέξπιρ, Σέξπιρ. Και επί μία ώρα που είχε στη διάθεσή του, επαναλάβανε το όνομα του Σέξπιρ, έτσι λέγαμε και εμείς να λέμε Ευγένιος Αρανίτσης, Ευγένιος Αρανίτσης. Αλλά πριτάνευσε η λογική, η σύνεση και ο ορθός λόγος. Έχουμε όλοι και κάτι καταβολές από τον Ιμάνουελ Καντ. Οπότε θα γίνει μια, ας πούμε, κανονική βραδιά. Έλα. Τι. Θα γίνει μια ψέματα σας λέει. Κανονική βραδιά. Τώρα θα σβήσω τα φώτα. Για τον Ευγένιο Αρανίτση, στον οποίο χρωστάω πάρα πολλά. Μάλιστα δημοσίως έχω πει ότι στον μεγαλειώδη μαξιμαλισμό του Ευγένιου, από τη μια μεριά είμαι σαν εκρεμές και από την άλλη στον μεταλλικό μινιμαλισμό του Θάνου Σταθόπουλου, έχει κινηθεί όλη μου η, ας πούμε, λογοτεχνικό, φιλολογικό κτλ. Πορεία. Δύο άνθρωποι λοιπόν. Θα με συνδράμουν ο Θανάσης Πάνου, νεαρός ποιητής, ο οποίος οργανώνει και βραδιές στον Ιαννό για νέους ποιητές. Ξεκίνησε με τον Αντρέα Μαντά, θα συνεχίσει με την Καλλιόπη Αλεξιάδου, που είναι παρούσα. Είναι ενδεδειμένη σαν Αρανίτση, αλλά δεν είναι Αρανίτση. Και η Λένα Παμπασάκη, ηθοποιός και αδερφή μου, και ο Πάνος Στασινός, συνεργάτης του Ευγένιου. Πάνο, κάπου είναι. Θα με συνδράμουν για να μην ακούγεται μόνο η φωνή μου. Κατά τα άλλα θα μπορούσα να περάσω περί τις 8 με 10 ώρες λέγοντας ιστορίες 8 για... 8 με 10 μήνες λέγοντας ιστορίες για αυτό τον εξαιρετικό λογοτέχνη και αυτή την απίθανη προσωπικότητα που ακούει στο όνομα Ευγένιος Αρανίτσης. Θα σας διαβάσω ένα ποίημα, ένα κείμενο του Θάνου Σταθόπουλου, φίλος του Ευγένιου. Είχα την τιμή και έκανα το σφάλμα το τεράστιο να τους συστήσω και να τους γνωρίσω και να γίνουν φίλοι. Ο Θάνος Σταθόπουλος πάντρεψε εμένα, άρα είμαστε κουμπάρι. Εν συνεχεία, ο Ευγένιος πάντρεψε τον Θάνο Σταθόπουλο, άρα είναι κουμπάρι. Οπότε καταλαβαίνετε τι μασονία και τι μαφία έχει εξυφανθεί στα λογοτεχνικά πράγματα της Ελλάδος. Θάνος Σταθόπουλος, θα σε συμβούλευα να πλήτεις. Είναι από ένα αφιέρωμα, όλο το τεύχος του Πόρφυρα, κυρκυραϊκού περιοδικού, είναι αφιερωμένο στον Ευγένιο Αρανίτση με κείμενα και βιογραφικά και όλα αυτά. Έχοντας ζήσει τα τελευταία 10 με 12 χρόνια στο ατελιέ του Αρανίτση αλλεπάλληλους κραδασμούς, θριάμβους, πτώσεις και ανατάσεις και έχοντας παρακολουθήσει εκ του σύνεγγυς τον τρόπο ενός συγγραφέα να υπάρχει όχι μόνο μέσα από το σώμα της γραφής αλλά κυρίως από τη διαδικασία λεπτό προς λεπτό της ύφανσης ενός νήματος που το επιτρέπει τη δημιουργία και την αέναη απασχόληση, έχω έρθει στην ουσία σε επαφή και σε σύνδεση με το είδος του καλλιτέχνη που πάντοτε θαύμαζα και ζήλευα. Αυτού που αφενός ζει και αναπνέει από την τέχνη του και αφετέρου έχει κάτι να κάνει κατά τη διάρκεια της μέρας του. Ο Μπάρουζ έλεγε ακριβώς αυτό, ότι γράφοντας βρήκε έναν τρόπο να κάνει κάτι όχι στη ζωή του, αλλά κάθε μέρα. Η περίπτωση του Αρανίτση θα έλεγα ότι δεν διαφέρει ούτε στο ελάχιστο. Αυτός είναι ο Στοχάουζεν. Χαρισματικός συγγραφέας, στιλίστας, πληθωρικός,
και με μια έμφυτη ροπή στην εξερεύνηση αυτού που είναι κρυμμένο, οργάνωσε από πολύ νεό το ατελιέ του, επινοώντας ταυτοχρόνως την καθημερινότητά του. Οπωσδήποτε κάθε καλλιτέχνης δημιουργεί ή οφείλει να δημιουργήσει το ατελιέ του. Λίγοι είναι όμως οι καλλιτέχνες που μπορούν να καταβάλουν το ενίκιο και να ζήσουν εκεί. Το να γράφεις ισοδυναμεί συχνά με εγγραφή στο Ταμείο Ανεργίας. Ο Καρούζος, ζώντας τα δευτερόλεπτα ως επαναλαμβανόμενο εφιάλτη, έγραψε κάποτε το περίφημο ποίημα «Διερώτηση για να μην κάθομαι άεργος». Και μολονότι περισσεύει ένα είδος ηρωνίας, έθεσε το θέμα στην απολύτως υπαρξιακή του διάσταση. Ίσως εξαιτίας της ηρωνίας να προσλαμβάνει μια τραγική καθολικότητα. Ο Francis Scott Fitzgerald, στο απόγευμα ενός συγγραφέα, θα περιγράψει την κρίση του συγγραφέα μέσα από την περιγραφή μιας βόλτας στην πόλη. Μια άδεια μέρα που πρέπει να γεμίσει. Και ωστόσο, πόσο άδεια είναι μια άδεια μέρα ενός συγγραφέα? Και πόσες άδειες μέρες πρέπει να ζήσει ένας συγγραφέας για να συμφιλειωθεί με τη φύση αυτής της ιδιότυπης ανεργίας? Μπορεί να περάσουν μήνες ολόκληροι χωρίς να κάνεις τίποτα, τίποτα απολύτως, και να είσαι πολύ δυστυχισμένος, γράφει ο Κολτές. Όταν γνώρισα τον Αρανίτσι, οι διαστολές του προς τα έξω ήταν πολύ ισχυρές, αν και ήταν εύκολο να καταλάβει κανείς ότι λειτουργούσε κάτω από την ασφυκτική πίεση ενός αισθήματος ενοχής για το χαμένο χρόνο, τον οποίον ωστόσο έχανε με πολύ μεγάλη ανακούφιση. Θυμάμαι ότι κολλησιεργούσε με τις λεπτομέρειες για το τέλος του κόσμου, όπως πολύ συχνά συμβαίνει με κάποιο καινούριο βιβλίο του, λίγο πριν πάρει το δρόμο για το τυπογραφείο, υπό μίαν έννοια όχι αυτήν της τελειομανίας που ούτως ή άλλως τον κατατρίχει, επειδή υποχωρούσε στο μετεωρισμό του. Αυτό το είδος της ναυτίας που νιώθει όταν αρνείται να τελειώσει κάτι και εξαιτίας αυτού αρχίζει 10 ακόμη, σκαλίζοντας λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, κατά την προσφυλή του μέθοδο του Κυπουρού, όπως λέει. Δεν μπορώ φυσικά να θυμηθώ σε ποιον αριθμό τυπογραφικών διορθώσεων είχε φτάσει το βιβλίο «Οι λεπτομέρειες». Θυμάμαι όμως ολόκληρα απογεύματα στο σπίτι του στο Μέτς το 1992, η βότκα να διαδέχεται το ουίσκι, ακούγοντας ευλαβικά Σαββόπουλο με ένιγμα, θαυμασμό και απορία, λίγο πριν διακτηνιστούμε στον Βρούτο, στο Δεκαντάνς ή στο Φλάουερ. Το επόμενο πρωί, στο κέντρο του δωματίου, δηλαδή του κόσμου, με θέα τη βιβλιοθήκη, βρισκόταν πάλι μπροστά στον όγκο των διορθώσεων αποκαρδιωμένος. Η έννοια του ατελιέ δεν τον εγκατέλειπε ποτέ. Αντιθέτως, αυτή ήταν η έννοια που νομίζω που τον μετέθετε από τον ένα τόπο στον άλλο, αλλάζοντας συνεχώς σπίτια, μην μπορώντας και ο ίδιος φαντάζομαι να αισθανθεί ακόμη την πλήρη εξουδετέρωση του πραγματικού μέσα στη δίνη των μεταθέσεων και τον όλο και μεγαλύτερο θρίαμβο ενός αληθινού τόπου, δηλαδή ενός ποιητικού τόπου, στη μέση του εκάστοτε κάπου για να μπορέσει να ζήσει και να εργαστεί. Το έξω άλλωστε δεν ήταν γι' αυτό παρά ένα στούντιο, όπως δεν κουραζόταν επίμονα να μας υποβάλει με το έργο του. Και στην περίπτωσή του, δηλαδή της συγγραφικής του ιδιοφυΐας, το στούντιο της πραγματικότητας δεν τον αφορούσε, εφόσον δεν μπορούσε να περιέχει έστω και την πιο μακρινή αντανάκλαση του ατελιέ του. Το έργο του εξάλλου φωτίζεται από το παιχνίδι των αντανακλάσεων. Είναι κοινός τόπος ότι ένα έργο της έκτασης, του εύρους και του βάθους, όπως αυτό του Αρανίτσι, δεν θα μπορούσε να δημιουργηθεί υπό άλλες συνθήκες, επειδή το ίδιο το έργο επιβάλλει τις συνθήκες δημιουργίας του με τον πιο καταλυτικό τρόπο, αλλά κυρίως διότι η προσήλωση την οποία απαιτεί είναι πρωτίστως ζήτημα υπαρξιακής τάξεως. Με άλλα λόγια, γράφω σημαίνει δεν ξέρω να υπάρξω αλλιώς, εκτός του τρόπου που μου επιβάλλεται. Ο Αρανίτσις οργάνωσε το ατελιέ του με τον ρυθμό που αναπνέει και έχοντας περάσει πολλά καλοκαίρια στον σκληρό δίσκο, μετέτρεψε τα δευτερόλεπτα σε φόρμα του τελευταίου λογοτεχνικού είδους, του νοήματος, όπως έχει γράψει παλαιότερα. Φυσικά πρόκειται για μεγάλο συγγραφέα, όσο και αν κάνουν κάποιοι ότι δεν το γνωρίζουν ή ακόμα χειρότερα όσο και αν το αγνοούν.
και όπως κάθε σπουδαίος συγγραφέας, γράφει την ιστορία του χρόνου του. Ο χρόνος για τον Αρανίτς είναι κάθετος, δεν έχει γραμμική εξέλιξη. Σχηματίζεται από τις ρογμές του λυρισμού και του ονείρου στο πραγματικό και ανταποκρίνεται στο ψυχικό ισοδύναμο. Όπως ακριβώς εξελίσσεται η γραφή του, όχι ευθεία, αλλά μέσα από συγκρούσεις και αντανακλάσεις, κάτω από την επιφάνεια των πραγμάτων. Η δυναμική της γλώσσας του είναι η δυναμική του ψυχικού φορτίου που ορίζει την έννοια του κειμένου. Έτσι, και εφόσον τίποτα δεν είναι αληθινό, ώστε όλα να επιτρέπονται, κατά τη ρίση του Χασάνι Σαμπάχ, ο κόσμος έρχεται στα μάτια του με τη διάσταση της αντανάκλασης. Όλα επιτρέπονται και είναι σημεία άλλων. Ο μεγάλος καθρέφτης έχει σπάσει. Τα θράσματα όμως δεν είναι αναμνήσεις. Είναι αντανακλάσεις του παρόντος που συγκροτούνται σε υποκείμενα. Εγώ είναι ένας άλλος του Ρεμπό ή I'm an unusual thing του Μότσαρτ. Θάνος Σταθόπουλος. Θανάσης Πάνου θα μας διαβάσει μέχρι εδώ, που είναι η γενεολογία του Ευγένιου, ένας βιογραφικός άξονας. Καλησπέρα και από μένα. Και συνεχεία ο Πάνος, ο Στασινός, φίλος και συνεργάτης του Ευγένιου, θα μας διαβάσει από το καλοκαίρι στους χειροδίκους. Καλή χρονιά σε όλους. Ο Ευγένιος Αρανίτσης γεννήθηκε στις 5 Οκτωβρίου του 1955 στην Κέρκυρα, σε ένα μικρό μονόροφο σπίτι κοντά στο μοναστήρι της Πλατιτέρας. Γονείς του ήταν ο Γρηγόριος Αρανίτσης, 1917-1989, και η Ειρήνη Δαμύρη, 1921. Έζησε στην Κέρκυρα τα παιδικά και εφηβικά του χρόνια, τους πρώτους έρωτες, φυσικά και το πάθος των ήρεμων τοπίων του Ιωνίου. Μια περίοδος που διατήρησε αρχιετυπική θέση στη μετέπειτα λογοτεχνική του διαδρομή, μέσω κυρίως της ανάπτυξης δύο θεμάτων, του ζητήματος της έκθαμβης παιδικότητας και του τρόπον τεινά μυστικιστικού έρωτα για τον φυσικό κόσμο. Ο πατέρας του ήταν αρχικά διοικητικός υπάλληλος στο ψυχιατρίο και κατόπιν στο Γενικό Νοσοκομείο του νησιού. Η έκφραση «ένα κράμα φυλών και δογμάτων» ταιριάζει εδώ απόλυτα. Ο πατέρας του, ο Γρηγόριος, Γκρίσα, το σλαβικό υποκοριστικό, μάλλον ακολούθησε στην εξέλιξη Γκρίσα, Γκίσα, Γκίγκα, Γίγα. Το τελευταίο αυτό ήταν και το όνομα με το οποίο ο Γρηγόριος Αρανίτσης ήταν γνωστός και έτσι τον θυμούνται ακόμη σήμερα στην Κέρκυρα, κυρίως για τους καλούς του τρόπους και για το ταλέντο του στο ποδόσφαιρο. Για χρόνια υπήρξε προπονητής ερασιτεχνικών ομάδων, αλλά και για τις επιδόσεις του στη ζωγραφική κερκυραϊκών τοπίων. Ήταν δεδηλωμένος άθεος και κομμουνιστής. Η μητέρα του ήταν μια κεντρική που ονειρευόταν ότι ανήκε στην υψηλή κοινωνία. Ο παππούς του, ο πατέρας του Γρηγόρη, ο Σάβα Αρανίσκι, ήταν Σέρβος από το Βελιγράδι. Παντρεύτηκε την Ελένη Φούρναρη, μια Κερκυραία που υπήρξε φανατική Ορθόδοξη Χριστιανή και η οποία μετά το γάμο με τον Σάβα, που δεν κράτησε πολύ, παντρεύτηκε έναν ιδιαίτερα εύπορο Ιταλό, καθολικό βεβαίως, τον Τζοβάνι Τζον Φοντάνα, και απέκτησε ένα παιδί, τον Νίκο, θετό αδελφό του Γρηγόρη, ενώ αντίστοιχα ο Σάβας συνέχισε τις περιπλανήσεις του και παντρεύτηκε μια συμπατριώτησά του για να αποκτήσει δύο ακόμη γιους, τον Ιβάν και τον Αλέξανδρο. Ο πρώτος, αργότερα, πολιτογραφήθηκε Ελβετός υπήκοος και παντρεύτηκε μια Ελβετίδα. Ο δεύτερος κατέληξε Γάλλος υπήκοος, αλλά η γυναίκα του είχε γεννηθεί και μεγαλώσει στη Γιουγκοσλαβία. Έτσι ο Γρηγόρης απέκτησε τρεις ετεροθαλείς αδελφούς, δύο από τον πατέρα του και έναν από τη μητέρα του, οι οποίοι στην πράξη ήταν μεταξύ τους ξένοι. Επιπλέον ο παππούς του ποιητή, από την πλευρά της μητέρας του, ο Κωνσταντίνος, υψηλόβαθμο στέλεχος στο πασίγνωστο τότε εργοστάσιο Ασιώτη Έλκα, ήταν ευαγγελιστής ως προς το δόγμα, όπως άλλωστε και η κόρη του, η Ειρήνη και τα αδέλφια της. Ο Κωνσταντίνος παντρεύτηκε την πολυξένη Σούτη, την άλλη γιαγιά, που η μητρική της γλώσσα ήταν τα βλάχικα. Υπάρχουν ενδείξεις ότι στην οικογένεια εκείνη δεν ήταν άγνωστες οι ψυχικές γνώσεις. Νομίζω ότι όλα τα ποίηματα αυτού του βιβλίου έχουν γραφτεί πριν το 2000, παρότι εκδόθηκε το 2002, αλλά προσωπικά το θεωρώ παράδειγμα ποιητικής του 21ου αιώνα. Ε,
Ένα βράδυ με Πανσέλινο, στα Πετράλωνα, υιοθετούνε νέα ονόματα οι κοπέλες που θα σπουδάσουν φωτομοντέλα, ηθοποιοί ή μπαργούμαν. Γίνονται Νάνση και Ντέμπι. Οι ίδιες δεν συνειδητοποίησαν την αλλαγή. Σε αυτήν την άγνοια, φίλε, οφείλεται ότι κατόπιν φωσφορίζει ο θάνατός τους σαν μια χτένα από που πέφτουν αστεράκια από χρυσοπράσινη στάχτη. Έκτοτε, όλες οι υπόλοιπες περνούν την ώρα τους ζηλεύοντάς τες, τις ψευδόνυμες, για το δικαίωμα να εκτρέπουν τη ζαριά της ταυτότητας που, αν θέλετε την άποψή μου, δεν είναι άλλη από εκείνη του γνωστού μας τρίτου προσώπου κάθε αφήγησης. Από που αλήφθη και ο Θάνος τον τίτλο του κειμένου, θα σε συμβούλευα να πλήττεις. Όμως, αφού ο Κύριος απαγορεύει αυτοκτονία, δεν σου μένει τίποτε άλλο από τις χαρές της ζωής. Εγώ της φέρνω λουλούδια, όμως αυτή δεν τα τρώει. Εγώ πολύ στεναχωρημένος. Με τι ασχολούμαι, αν δεν είστε αδιάκριτος? Σου έχω πει 1000 φορές. Μη με ενοχλείς όταν σκέφτεσαι. Τι άλλο θα τρώγε το λιοντάρι, εάν όχι τη μερίδα του λέοντος? Με ένα χαρά μου απερίγραπτη. Εσένα είναι περιγράψιμη. Συνεχίζω, Ναι, ναι. Έχουμε σωματικές αντιδράσεις. Άσχυνο. Λίγο πιο δυνατά. Ο Δενέγρης μου έφερε χαϊκού. Τέτοιες οντότητες, του λέω, είναι ονειρευτές, που διεγείρονται άπαξ και τόνειρο κοιμηθεί στην αγκαλιά της δημοκρατίας. Η ψυχούλα του Μπασό παίρνει υπόσταση. Παρίσταται και σκουπίζει τη μύτη της στο μανίκι. Ο στίχος τρέμει και η αστραπή ελευθερώνεται με ένα τράνταγμα κάπως οξύ, σαν το ξύπνημα από χαστούκι δεσποινιδούλας που της έκανε σαπρέπεια. Σε ένα ταξίδι αρρώστησα, ρουθούνησε ο Μπασό, ενώ έπνεε τα λίστια. Γυρίστε πίσω, όνειρά μου, να περπατήσουμε μαζί. Όμως τα όνειρα απομακρύνονται. Ίσως διότι οτιδήποτε προορισμένο να υποδέχεται τα βήματα, πειθαρχεί στο τρικύμισμα του αέρα. Ο βασιλιάς είχε 3 γιους καμαρωτούς. Ο πρώτος, φιλόλογος, όχι, δεν ήξερε ο ίδιος να αφηγείται στο ρήμα στοιχηματίζω ιστορίες. Δυστύχημα. Ο δεύτερος, ποιητής, μάλλον ήξερε να αφηγείται την ιστορία του ίδιου του ρήματος στοιχηματίζω. Ευτύχημα. Ο τρίτος, αναγνώστης, ναι, πότε ήξερε, πότε δεν ήξερε ότι το ρήμα ιστορώ πόρο απέχει από το αφηγούμε. Στίχημα, ο βασιλιάς είχε 3 γιους καμαρωτούς. Όλα τα σύμβολα είναι γαλήνια. Όταν βαδίζει η φίλη μου Αλεξάνδρα Αργύρη με το κοντό της ελαστικό μαύρο φόρεμα και τα άσπρα Nike, την αγαπώ υπερβολικά, επειδή έτσι μου εξηγεί πολύ καλύτερα από τον Ηράκλητο ότι ένα σιγανοποταμάκι ποτέ δεν είναι 2 φορές το ίδιο. Οι 2 κόρες των ματιών της αντιστοιχούν σε 2 επιτροπές που εμπρός τους, με συγχωρείτε, εγώ ήρθα πριν από τον κύριο, συνοστίζονται όχι ελάχιστοι ενδιαφερόμενοι για τις 2 τις λίες γάμπες, οι οποίες κινούνται επίσης βάσει του δόγματος, αυτός που έχει τη χάρη, πρόχειρη, μπαίνει στο μέλλον με την πλάτη. Απαρέγκλητο κριτήριο πασών των επιτροπών. Οδός άνω και οδός κάτω, μία και η αυτή. Του Ιησού μας το δίδαγμα ήταν τέλειο και μάλιστα σχεδόν τέλειο. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε τον Πάνο. Θα συνεχίσουμε το καλοκαίρι. Προς τον κύριο Ευγένιο Ναρανίτσι. Αγαπητέ Ευγένιε, αυτό είναι με γραφομηχανή παλαιού τύπου και πολυτονικό. Προς τον κύριο Ευγένιο Ναρανίτσι. Αγαπητέ Ευγένιε, σε επιφορτίζω με την επιμέλεια της επιλογής του έργου μου για την έκδοση του Άκμονα. Το συμβόλαιο ισχύει πάντοτε και αναμένω τυπογραφικές διορθώσεις
κατά τα συμφωνημένα γύρω στον Ιούλιο. Νίκος Καρούζος, Αθήνα 6 Ιουνίου 1980. Στον Ευγένιο, εκτός από το έργο του, οφείλουμε και διάφορα άλλα πράγματα. Ένα είναι το ότι εξέδωσε Καρούζο το 1980 και έτσι έκανε γκέλο ο Νίκος σε μια νέα γενιά που αποτελείται από τον Θάνατο Σταθόπουλο, τον ταπεινό σας ανταποκριτή, τον Γιάννη Τζόρτζη, τον Θοδωρή Μανίκα, πιτσιρίκια είμαστε τότε 20 χρονών και μάλιστα ο Τζόρτζης με τον Σταθόπουλο υπό την χρηματοδοτική γενοδορία του Μανίκα τύπωσαν, έφτιαξαν ένα δίσκο όπου ο Καρούζος απαγγέλει. Επίσης, ο Ευγένιος έκανε πάλι μέσα από τον Άκμονα γνωστή την Μαρία Μίτσορα, η οποία ήταν κάπως σαν underground, μια μορφή του underground, την ξέραν ελάχιστη και όταν βγήκε ο Τόμος σαν ένα άλλο, έγινε ευρύτερα γνωστή, καθώς επίσης τον Τάσο Δενέγρη, που είχε ήδη βγάλει βιβλία στα τραμ, αλλά ο Ευγένιος το έβγαλε το Θιάφη και αποθέωσε στον Άκμονα. Έβγαλε ένα συγκεντρωτικό τόμο του τότε σύνολου του έργου του Γιώργου Χρονά με τίτλο «Τα αρχαία βρέφη» και βιβλία καταστασιακών τα οποία κυκλοφόρησαν και συζητήθηκαν ευρύτατα στα τέλη της δεκαετίας του 70, αρχές του 80, όπως του Γκίντε Μπόρτο ενάντια στον κινηματογράφο, του Ραούλ Βανεγκέμ «Την επανάσταση στην καθημερινή ζωή» και άλλα τέτοια. Και το πραγματικά κορυφαίο βιβλίο του Ζωζέφ Γκαμπέλη «Ψευδή συνείδηση». Έκανε, δηλαδή παράλληλα με το έργο του, έχουμε να οφείλουμε στον Ευγένιο και τη γνωριμία μας ως γενιά, δηλαδή τη γνωριμία μας με κάποιους ποιητές οι οποίοι είχαν ένα κοινό πολύ γυρεότερο είτε ήταν αρκετά περιθωριοποιημένοι. Συνεχίζει ο Πάνος με τα βιογραφικά, ενδιάμεσα εγώ θα λέω ιστορίες. Και η Λένα Παπασάκη θα μας διαβάσει από τη φυσική, μετά πάλι ο Πάνος από το καλοκαίρι και θα το πάμε έτσι, για να ακούγονται διαφορετικές φωνές. Λοιπόν, τη μεταβίαση αποφύτηση από το εξατάξιο γυμνάσιο το 1973 ακολούθησε μια βραχύτερη του ενός έτους περίοδος παραμονή στο Λονδίνο, όπου είχε πάει με σκοπό τις σπουδές, φιλοξενούμενος της ήδη γνωστής συγγραφέως Αριάννα Στασινοπούλου. Ακολουθούν ταξίδια και περιπλανήσεις στην Ιταλία και κατόπιν ξανά στην Αγγλία, ύστερα στη Γαλλία, μέχρι την Κιανή Ακτή και από εκεί τον βρίσκουμε να εργάζεται το καλοκαίρι σε μια μικρή θαλαμιγό. Με το σκάφος εκείνο περνάει από τη Μάλτα και τη Σικελία. Ήδη, στα μέσα του 1975, καταλήγει στην Αθήνα, αναζητώντας έναν τόπο, πρακτικά ή ονδήποτε, για μόνιμη εγκατάσταση ή σαν αφετηρία νέων μετακινήσεων εσωτερικών αυτή τη φορά. Εκεί στην Αθήνα της μεταπολίτευσης, αναμίχθηκε ως έναν βαθμό στις εκδοτικές δραστηριότητες των εξοκοινοβουλευτικών συσπηρώσεων και το 1976 έγινε συνιδρυτής με τη Μάνια Τεγοπούλου των εκδόσεων Άκμον, τις οποίες διεύθυνε καθόλου το μήκος διαδρομής τους. Αρχίζει τότε η στροφή του στην ποίηση, γνωριμία με τον Ελίτη. Από τον Μάιο του 1978 εργάζεται στην εφημερίδα Ελευθεροτυπία σαν αρθρογράφος επιθεμάτων λογοτεχνικής επικαιρότητας, καταρχάς, και κατόπιν ενός ευρύτερου πολιτικό-κοινωνικού ενδιαφέροντος. Γνωριμία με τον Νίκο Καρούζο, για του οποίου τη δημητική αποκατάσταση στον νεοελληνικό κανόνα θα δώσει μάχες τόσο στον χώρο της κριτικής, όσο και των εκδόσεων. Ο Χατζηδάκης του προτείνει να γράψει το λιμπρέτο ενός σκηνικού έργου πάνω στο καυγατζί της Βρέστης του Ζενέ. Αμέτρητα ξενύχτια με τον Καρούζο στα μπάρ των Εξαρχείων, του Κολονακίου και της πλατείας Μαβίλη. Μια εποχή μανιοκαταθλιπτικών διακυμάσεων και χάος. Ένα σοβαρό τροχαίο δυστύχημα του κόστησε την αποτελεσματική λειτουργία του αριστερού ώμου και το δίπλωμα οδήγησης. Το 1991 πείθη τον Καρούζο να μετακομίσει στον Ίκαρο. Το 1983 άρχισε ψυχαναλυτική θεραπεία με τον ΕΓ Ασυλανίδη που διήρκησε μέχρι το 1993. Το 1986 παντρεύεται την Αναστασία Σπανιολέτου, αλλά ο γάμος τους διαρκεί μόνο 2 χρόνια. Στο μεταξύ, είναι η περίοδος μιας σημαντικής όσο και βασανιστικής αλλά και απελευθερωτικής υπαρξιακής και ψυχολογικής κρίσης, αποκηρύσσει τα μέχρι τότε βιβλία του, το σύμπλεγμα του Κάιν, ιστορία των ειδωνών και άλλα. Και ματαιώνει διαπαντός την προοπτική επανέκδοσής τους, μια απόφαση για την οποία δεν φαίνεται να μετάνιωσε ποτέ. Την εποχή που έγραφα τα κείμενα που συγκεντρώθηκαν στα πρώτα μου βιβλία, ένιωθα υπερβολική έλξη για τις δυνατότητες ενός στυλ του οποίου τις εσωτερικές ανισότητες θεωρούσα χαριτωμένες
και που σήμερα το βλέπω να είναι τόσο εύθραυστο και στριφνό, ώστε υποθέτω ότι δεν θα μπορούσε να χρησιμεύει για μεγάλο διάστημα παρά σε κάποιον που θέλει να παραστήσει τον έξυπνο. Δεν ήμουν καθόλου κατάλληλο στην πραγματικότητα για οτιδήποτε καλύτερο από τον βλακώδη αυτοθαυμασμό. Η μετεφηβική φάση ενός συγγραφέα είναι ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο στάδιο και θα πρέπει κανείς να αποσπάσει από την πείρα των ίδιων του των σφαλμάτων πολλές αργοπορημένες στιγμές ειλικρίνειας μέχρι να διαπιστώσει ότι ο πιο ενδιαφέρον τρόπος να εκφράσεις ένα νόημα ξεκινάει από την εμπιστοσύνη σε αυτό, όχι από την παιδεία. Το 1985 απήχα μόλις 2 βήματα από το να συνειδητοποιήσω ότι όσο συνέχιζα να παραδίνομαι στην απατηλή σαγήνη αυτής της πρόζας που έμοιαζε φτιαγμένη ειδικά για να υποδαβλίζει μια ειρωνία εξαιρετικά αμφίβολης ποιότητας, δεν έκανα τίποτα άλλο. Πιο δυνατά. Δεν έκανα τίποτα άλλο από το να εκφράζω τα συλληπιτήριά μου για τον θάνατο της λογοτεχνίας ως θάνατο της δικής μου προσωπικής προοπτικής. Κατά βάθος δεν είμαι ήρων. Αυτή ήταν η παρανόηση. Εκ των υστέρων συμπέρανα ότι η φύση μου με οδηγούσε στο κωμικό. Σύστε, ανέβα στο τραπέζι όπως την άλλη φορά και κοίτα τον κόσμο. Και φυσική είναι για να διαβαστεί ολόκληρη. Το να ζεις επικίνδυνα δεν φτάνει ούτε για τα έξοδα. Ποτέ δεν είναι αργά, ποτέ δεν είναι νωρίς και κυρίως ποτέ δεν είναι τώρα. Ορκίζεται λοιπόν να μην καυτηριάσει ξανά κανένα τραύμα, σαν τον γιατρό Αμβρόσιο Παρέ, που είχε ξεμείνει από λάδι και κατέφυγε για πρώτη φορά στην ιστορία στους επιδέσμους. Εντός παρεθέσεως για τον εαυτό μου λέω. Ορισμένα κοριτσάκια είναι ήδη γριές. Ορισμένα άλλα παραμένουν ακόμη γριές. Παραδεχόμενοι ότι τα πάντα αρή, διεκδικούμε πίστοση χρόνου και εν γέννη πίστοση. Ο πατέρας μου και εγώ είμαστε δυο σώματα που έδιναν μάχη ώστε να μοιάζουν όλα φυσικά, απλά, αναπότρεπτα. Ο τρόπος που τριγύριζε στον κήπο μείωνε την επιθυμία μας για συζήτηση, μας έκανε να μοιάζουμε χλωμοί. Προκειμένου να ονειρευτεί την αμοργό, ο Νίκος Γκάτσος δεν την επισκέφθηκε ποτέ. Ο Παπαδιαμάντης περιγράφει έναν κόσμο όπου αυτό πρέπει να συμβαίνει με το κάθε τι. Μας λένε και μας ξαναλένε πως η λογοτεχνία ως μέθοδος χρήσης των λέξεων για τον επηρεασμό συνειδήσεων κατάγεται από τη μαγεία. Το γνωρίζουμε. Απλώς με το να υπάρχει η συγκεκριμένη γυναίκα, του παρέχει τελικά του ποίηματος εμπληρότητη. Λείπει ωστόσο, όπως πάντα, ο τρόπος να τα συνθέσει. Θα ήθελε να ήταν ο πορνογράφος εκείνος που θα εξειδανίκευε την αποκομμένη λεπτομέρεια. Ο τεμαχισμός αυτός είναι ο μηχανισμός του χυδαίου. Δεν του μένει παρά να εντρυφήσει λατρευτικά σε μια φιλολογία των δακτύλων, των αυτιών, των γονάτων, των σπονδύλων, των βλεφαρίδων, του αφαλού, της κλιτορίδας, της κολκοειδίτιδας. Ο Χριστός προχωρούσε στο σχέδιό του βάσει του ότι οι άλλοι κινούνταν βλέποντας και κάνοντας. Το γεγονός ότι εμφανίζεται σαν κίνητρο, αυτό είναι το επικίνδυνο με την αισιοδοξία. Το να φοβάσαι αυτό που επιθυμείς δεν διδάσκεται, είναι έμφυτο. Το κωμικό είναι η νεύρωση του τρόπου που γράφουν. Το ουσιαστικό περιεχόμενο του παραδείγματος δεν είναι η απόδειξη, αλλά η δευτερολογία. Ατυχώς, δεν υπάρχει μια λέξη που να σημαίνει ολόκληρο το σωματοχυλαία, εκτός από τη φτέρνα. Και τι θα ένιωθα αν βρισκόταν ξαφνικά γυμνή στην αγκαλιά μου. Ευτυχία, σύγχυση, πανικό, τρυφερότητα, μια γεύση απογοήτευσης για το πεζό τέλος του μυθιστορήματος της κατάκτησης, ίσως ακόμα και να με ζήλευα.
Ο ευκολότερος τρόπος να βγεις από έναν λαβύρινθο είναι να ακολουθήσεις κάποιο βιαστικό, προσέχοντας όμως να μην σε δει. Το παιδί που φώναξε ότι ο βασιλιάς ήταν γυμνός, δέχτηκε ένα κυριολεκτικά θυελλώδες χειροκρότημα και έτσι δεν πρόλαβε να αποκαλύψει το μυστικό ενός τόσο γνήσιου θάρρους. Τελικά επρόκειτο για θράσος. Το να κοιτάζεις το δάχτυλο που δείχνει το φεγγάρι, αντί να κοιτάς το φεγγάρι, θεωρείται ανόητο. Το να κοιτάζεις το βαρύδι και όχι το κέντρο της γης, επιτρέπεται. Ρεαλιστής είναι κάποιος που νομίζει ότι ο κατά φαντασία ασθενής δεν είναι στα αλήθεια άρρωστος. Καταλαβαίνοντας ο Οδυσσέας ότι η πείρα, μια από τις κόρες του βασιλιά Λυκομίδη, ήταν ο Αχιλλέας ντυμένος κορίτσι, τι ακριβώς κατάλαβε? Ο διάβολος είναι ένα κουτί παραπώνων, απλούστατα. Κάθε βεβαιότητα σημαίνει το τέλος του παιχνιδιού, στο οποίο ο ένας χάνει, ενώ ο άλλος δεν συγχωρείται. Να παράγει κανείς κάτι που δεν θα του ανήκει. Περίεργος τρόπος να περνάει κανείς την ώρα του. Επίσης, ο μόνος. Υπάρχουν ποιητές του ουσιαστικού και ποιητές του επιθέτου. Με άλλα λόγια, συνεχίζουν να υπάρχουν εξωστρεφείς και εσωστρεφείς ποιητές. Μέχρι τον πόλεμο πίστευαν πως ο αυτοκράτορας της Ιαπωνίας ήταν θεός και ότι οποιοδήποτε σημείο στο εδάφος πατούσε, του ανήκε. Αυτός, από μεγαλοθυμία, έμενε στα ανάκτορα. Όταν όλα πάνε καλά, ενισχύεται ο φόβος μιας επικείμενης καταστροφής, που είναι αυτή ακριβώς. Τη μέρα που την είδες κοιμένη στο παράθυρο, με τους αγκώνες στο περβάζι και το σαγόνι στηριγμένο στις γροθιές, ενώ αντίχειρας έξινε το λαβό του αυτιού, πολύ επίμονα, σαν να περίμενε κάποια απάντηση, ο Λίχτενμπεργκ αναφέρει 62 διαφορετικούς τρόπους να κουμπίσει κανείς το κεφάλι στο χέρι, αυτός εδώ του διέφευγε, κάνοντας ξαφνικά μια κίνηση για να φέρει όλα τα μαλλιά της από τη δεξιά πλευρά, ενώ η μύτη του ενός ποδιού έξινε ή για να το πούμε λίγο αόριστα, ενοχλούσε, πείραζε, φλέρταρε τη γάμπα του άλλου. Όταν ολοκληρώθηκε το ζωντανό αυτό ποίημα, ήταν 29 Απριλίου 1995, των Αγίων Αποστόλων Ιάσονος και Σωσιπάτρου, ώρα 11:45 μετά μεσημβρία. «Εδώ κάτω είμαι», φώναξε ένα εσωστρεφές παιδί από τα βάθη του εαυτού του και ζητούσε να του ρίξουν ένα σκηνί για να ανέβει. Αλλά κανείς δεν το έκανε, γιατί όλοι πίστευαν πως να βρίσκεσαι σε μια τόσο ασφαλή θέση αποτελεί πλεονέκτημα. Και αποτελεί όντως, εδώ που τα λέμε, αλλά μόνο εφόσον δεν ακούγονται οι φωνές. Ή όλα, ή ό,τι μας δώσουμε. Συνεχίζουμε με τον Πάνο Στασινό. Να πούμε πίσω ότι ο Ευγένιος, εκτός από τους Έλληνες ποιητές και λογοτέχνες που προμοτάρισε και έδωσε μάχες πραγματικά, όπως στην περίπτωση του Καρούζου, του Δενέγκρη, της Μίτσορα, μέσα από τα κείμενά του στην ελευθεροτυπία, τα οποία πολλοί με θρησκευτική ευλάβεια έκοβαν και κολούσαν σε λευκόματα και τα έχουν κρατήσει 30 και 40 χρόνια μετά, προώθησε πάρα πολύ ιδιαίτερους λογοτέχνες της αλλοδαπής, όπως τον Βίτολ Γκόμπροβιτς, τον Βίλιαμ Μπάρουζ, λατρεμένο του, έχει γράψει πάρα πολλά κείμενα για τον Μπάρουζ, τον Γκόμπροβιτς, τον Ζαν Ζενέ και άλλους οι οποίοι... Τον Βλάντιμιρ Ναμπόκο, βεβαίως. Και άλλους οι οποίοι πραγματικά είναι ιδιαίτερες μορφές και σήμερα υπάρχουν τα βιβλία τους και όλα αυτά. Τότε, εκείνη την εποχή, δηλαδή τέλη δεκαετίας του 70, αρχές δεκαετίας του 80, δεν υπήρχε σχεδόν τίποτα από όλους αυτούς. Πάνω. Για το φίλο μας Σοκράτη που του αρέσει αυτό.
Τι ψάχνουν άραγες Ρώσοι και Αμερικάνοι εις το βυθό της Αρκτικής? Εις το βυθό της Αρκτικής, οι Αμερικάνοι και οι Ρώσοι ψάχνουν να δούνε αν γίνεται να υπάρξει θέαμα υποπίεσιν. Οι μεν πρώτοι ξέρουν όλα τα του θεάματος, οι άλλοι γνώρισαν στο πετσί τους την πίεση. Ενδιαφέρομαι για την έκβαση της υπόθεσης, επειδή το ποιματάκι μου είναι οντότητα του βυθού, γεννημένη περίπου ίδια εποχή με τον Υπόκαμπο. Ρε που μπλέξαμε. Στην περίπλοκη τέχνη του να βρίσκεσαι καμάρι μου λάθος στιγμή σε λάθος μέρος, έχεις διαπρέψει. Πλέον ο ρόλος σου την χάνει βασιλικός. Μην ξεχνάς, ο άξιος βασιλιάς οφείλει να είναι μυθολόγος, είτε να παίζει τα διατάγματα στο κουκλοθέατρο και θα όφιλε επιπροσθέτως να έχει τον έξυπνο πρωθυπουργό του, τους συμβούλους του και τους ορολογοποιούς οπωσδήποτε, δύο τουλάχιστον, έναν για εκείνα που περιμένει και έναν για όσα τον περιμένουν. Με συγχωρείτε, αλλά δεν είμαι ομοφιλόφιλος. Το γιατί δεν το ξέρω. Παρόλα αυτά, και κατ' ουδέναν τρόπο δεν επιτρέπεται να είναι το θέμα ταμπού. Τώρα στα τέλη του τέλους. Να και δύο νέοι αθλητικοί, με τα μαγιό τους, στις τουαλέτες της ξοχικής ταβερνούλας Νισάκι Beach. Μπορώ να πω ότι εκείνος που αγαπάει είναι κιόλας ένας νεκρός ξαπλωμένος πλάι σε δύο επικίδιους, τον απολύτως αληθινό και τον άλλο του πείματος. Θα με περίμενε κανείς να εξακριβώσω αν πρόκειτο για έρωτα, σεξ, αγάπη, ερωτισμό ή πορνεία, καθώς τα έχουν ταξινομήσει οι Αμερικάνοι, όμως εγώ αυτό που βλέπω είναι 10 συν 10 δάχτυλα να απασχολούνται στην καθαριότητα των αυχαίνων. Η σκηνή παρουσιάζει όχι λίγες υπογραμμίσεις, όλες σε τάξη. Και η τάξη έπαιζε με την πείνα. 2-3 μπουκές από τον μπισκότο του Ερμή θα αρκούσαν. Σεις κάτι τέτοιο δηλαδή το αποκλείεται? Η Δωροθέα, η Σμυρνιά που δούλευε στο πορνείο, τρελαινόταν κάτι αστείο να πει, αλλά αποτύχαινε. Γυναίκα Άγια, αφού καβάλα της είχαν μάθει την τέχνη τα αγόρια της γειτονιάς δωρεάν. Μας υποχρέωσε όλους. Στην πληρότητα της παρουσίας που έρχεται να καλύψει την ωραία βολιδοσκόπηση του ανεκλάλητου, επιθυμώ να μιλήσω της Δωροθέας, η εποπτεία και η πρόθεση ίσως βρούνε κοινό θεμέλιο και απαρτήσουν μια ενότητα ενδομήχου συγχύσεως. Α, είναι... δεν ξέρω γερμανικά. Ich versmolzene Einheit, πρωτότυπου χαρακτήρα. Πλην η Αγία εκείνη, η Δωροθέα, δεν τα κατάφερε να στιευτεί με επιτυχία, ήταν απλώς μια Αγία ανάμεσα σε υγεία και σε μαγεία. Έχω πάμπολα προτερήματα. Αυτό είναι ύποπτο. Πώς τα απέκτησα? Όμως μόλις ανέβηκα στη σκηνή για να σαρώσω τα πλήκτρα, από το τρακ τόνα μου χέρι ενόμιζε προς στιγμήν ότι λεγόταν Winston και έτσι έπαιξε το «Ξυπνήστε με μόνο αν βομβαρδίσουνε το Λονδίνο». Ενώ το άλλο, θυμάμαι, «Αν βομβαρδίσουνε έπαιξε το Λονδίνο, ξυπνήστε μόνο τον Τσόρτσιλ». Άπαπα! Άντροπο, ξοντεύει ζυνολικά 4 χρόνια ζωής, πηγαινοερκόμενο από σπίτι σε δουλειά. 2 χρόνια περιμένει ανάψει πράζινο σε διασταύρωση. 1 ολόκληρο χρόνο στέκεται το άντροπο εμπροστά σε νυπτήρα και φυσικά μην το ξεκάζω, άντροπο δημιουργεί αντίγραφα πραγμάτων και αυτού του για να ξορκίζει το τάνατος. Αφορισμός είναι ένα χτύπημα πόρτας. Πλην ένα χτύπημα από μέσα, πριν ανοίξεις να βγεις. Ντύσου ζεστά. Ενθάδε κείται ο ποιητής μας, Ηλίας Λάγιος, που κάποιοι είπαν πως είναι αλήτης και κάποιοι Άγιος.
όλη και όλη η περιουσία του ένας πλάγιος τρόπος του Λέγιν. Ήταν ο στόχος του πάγιος. Να κατουρίσει το πείματος στο πηγάδι. Ως τώρα πέτυχε. Διαβά τη φάρσα, ο τάφος άδειος. Ναι, ήταν θρηλυκή η φιλία του Ηλία με τον Ευγένιο, ατελείωτα ξενύχτια και πάρα πολλές συζητήσεις. Μάλιστα ο Ευγένιος με τη γνωστή του γενεοψυχία έλεγε ότι το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή είναι να έχεις δασκάλους συνομήλικους. Και λογάριαζε για δάσκαλό του τον Ηλία, τον Λάγιο και τον αείμνηστο Χρήστο Βακαλόπουλο. Εξέδωσε Λάγιο, μεσολάβησε και τα ποίηματα του Ηλία βγήκαν στον Ίκαρο σε μια καταπληκτική συγκεντρωτική έκδοση με επιμέλεια της αείμνησης της Ανούλας Περιστέρη. Θανάσης. Την εποχή εκείνη, κατά τις μαρτυρίες του, πιο δυνατά, οι δυσκολίες και η πρόοδη της ψυχαναλυτικής θεραπείας ήταν το κεντρικό γεγονός, πλαισιούμενο από απόπειρες ερωτικών σχέσεων 100% αποτυχημένων. Καλοκαίρια όχι πια στην Κέρκυρα, αλλά στη Σύφνο και μετέπειτα στη Σύρο με την Κατερίνα Καρύδη και τα παιδιά της Νίκο και Αλεξάνδρα Αργύρη. Ορισμένα λογοτεχνικά πρότυπα όπως η Βέρα, το κορίτσι που βαδίζει της φυσικής, έλκουν την καταγωγή τους από τα καλοκαίρια εκείνα. Ήταν μια ηθελημένη απομάκρυνση από το γενέθλιο τόπο που διήρκησε για περισσότερο από 10 χρόνια. Με τον Νίκο Αργύρη, μετέπειτα συνεκδότη του Ίκαρου, συνδέθηκαν με βαθιά σχέση πατέρα γιου. Όμως οι χειμώνες δεν ήταν πάντα επικοδομητικοί. Στο μεταξύ, ζούσα ήδη για αρκετά χρόνια τη φυσική φθορά μιας ασυνάρτητης και προβληματικής ζωής, πιθανόν στα πρόθυρα του αλκοολισμού και συχνά με συναναστροφές κάθε άλλο παρακόσμιες. Τουλάχιστον υπήρχε αρκετός αυτοσαρκασμός στην ατμόσφαιρα. Στις ίδιες εκείνες ορειβώδεις παρέες, γύρω από τα μπάρ της οδού Καλλιδρομίου και του λόφου του Στρέφη, ανήκαν ο Ηλίας Λάγιος, ο Χρήστος Βακαλόπουλος, ο Κωστής Παπαγιώργης, ο Γιώργος Ξενάριος, ο Θάνος Σταθόπουλος, η Κλεοπάτρα Λιμπέρη, ο Ίκαρος Μπαμπασάκης, ο ζωγράφος Σπύρος Παπαγιανόπουλος, ο ψυχίατρος Γιάννης Καλογερόπουλος, ο Γιώργος Κοροπούλης και πάρα πολλοί άλλοι. Στο μεταξύ, με τη συμπαράσταση κυρίως του Λάγιου, ετοιμάζει κατανάθεση του εκδότη της ελευθεροτυπίας μια μεγάλη σε έκταση ανθολογία της έντεχνης νεοελληνικής ποίησης. Ολοκληρωμένη σήμερα, μετά από 15 περίπου χρόνια, αλλά ακόμη ανέκδοτη. Ακολούθησε η συλλογή διηγημάτων «Ιστορίες που άρεσαν σε μερικούς ανθρώπους που ξέρω» 1995, από όπου το αφήγημα «Βήματα», το οποίο έγινε ταινία από τον Γιάννη Σοδάτο, με πρωταγωνιστή τον Θανάση Βέγκο. Στις ιστορίες πρωτοεμφανίζεται η καρικατούρα του καθηγητή Θεόδωρου Σκαφιδά. «Οι ιστορίες που άρεσαν σε μερικούς ανθρώπους που ξέρω» είναι μια μικρή ιστορία της λογοτεχνίας με παραδείγματα. Το να πούμε όμως ότι απαρτίζεται απλώς από παροδίες, παραφράσεις, μιμήσεις και αντίλαλους που σημάδευσαν την εμπειρία μου ως πεζογράφου και ποιητή, είναι μια υπερβολικά αυστηρή κρίση, πιστεύω, διότι στο κλαβιέ όλων αυτών των διαφορετικών τόνων, στο ρεπερτόριο των διαβαθμίσεων του ύφους, έχω επενδύσει την αγάπη μου για τα μεγάλα συγκινησιακά και φιλοσοφικά θέματα που θα έπρεπε να απασχολούν τη λογοτεχνία, έτσι όπως εγώ τη βλέπω σήμερα. Ο Παπαδιαμάντης δεν είναι άραγε η μορφή που αρμόζει στο στεναγμό του αποχωρισμού από την παιδικότητα. Απαντάω στην ασεβή αυτή υπόθεση καταφατικά με το αφήγημα «Θερινή καταιγίδα». Ο Κάφκα δεν είναι μήπως ο τόπος μιας κοσμοϊστορικής απειλής που ωστόσο πυροδοτεί εις όφελός μας τους μηχανισμούς της μαύρης κωμωδίας? Θα απαντήσω εδώ με το αφήγημα «Βήματα». Είμαστε διχασμένοι. Το βιβλίο αυτό, ή μήπως θα έπρεπε να πω το έργο, ή μήπως το κείμενο, μιλάει για το χάσμα ανάμεσα στις σύγχρονες μορφές και στο νόημα, υποκρινόμενο, με τις ακροβασίες του προς το γεφυρώνει. Τις νύχτες όμως γίνεται κάτι αυθεντικό και φέγγει στο ράφι. Εν συνεχεία εκδόθηκε η Φυσική, Ποιητικές σημειώσεις 1995 και 3 χρόνια αργότερα η Θάλασσα 1998. Η Θάλασσα, ένα μακρύ ποίημα 922 στίχων, αποτελούμενο από 17 μεγάλες στροφές, αναφέρεται στην εμπειρία του χρόνου ή μάλλον των δύο χρόνων και της αιώνιας αντιπαλότητάς τους. Πρόκειται για ένα θέμα αρχαίο όσο και ο κόσμος,
Σήμερα όμως χαρακτηρίζεται επιπλέον από μια διάσταση κρίσιμης επικαιρότητας. Εφόσον σήμερα είμαστε επιτακτικά υποχρεωμένοι να διαλέξουμε ανάμεσα στους δύο χρόνους, τον αληθινό και τον απατηλό, με την επίγνωση ότι από αυτή την επιλογή εξαρτάται η επιβίωσή μας ως είδους. Τελικά ο Σύσυφος δεν ενοχλούσε κανέναν. Τα πιο σκανδαλώδια έργα κριτικής του δυτικού πολιτισμού, τα πιο σκανδαλώδια έργα κριτικής του δυτικού πολιτισμικού συστήματος διαπραγματεύονται προσχηματικά τον τρανβεστισμό Πάπησε Ιωάννα, κομμωδία του νευτικού συστήματος. Κάτω από ορισμένες συνθήκες, το ερωτικό παραλήρημα είναι αδύνατο να γράψει λογοτεχνία. Μπορεί απλώς να προωθεί την ατέρμονη κυκλοφορία της γλώσσας πάνω στα χνάρια αυτής της αδυναμίας, στις οποίας το συγκινησιακό κέντρο ηχεί με ένα στιγμίο λάκτισμα το χαϊκού της Βέρας. Κοντολογής, η σημείωση, η εγγραφή, είναι θησάβρισμα της ανέφικτης σύνθεσης ενός ποίηματος ισοδύναμο προς το ποίημα Βέρα. Αποτυγχάνει να μεταφέρει την ίδια στη λευκή σελίδα, και ωστόσο το σώμα της εμφανίζεται από εδώ και από εκεί σε μικρούς αστερισμούς λέξεων. Η κρίκη της προσπάθειας είναι ορατή, το λιωμένο υλικό διαρρέει, σχηματίζονται νησίδες νοήματος, κάτι μένει. Θέλει να τις πάρει αποτυπώματα, τον δαιμονίζει η ιδέα ενός είδους λογοτεχνικής ακτινογραφίας. Στη Δανάη αρέσει παθολογικά να καθρεφτίζεται πάνω στη Μαριλένα. Θέλει να της μοιάζει σαν δίδυμη αδελφή και, για να τονίσει αυτή την ποθητή ενδυνάμει ομοιότητα, για να υπογραμμίσει το γεγονός ότι δεν πρόκειται για μια εξωτερική ομοιότητα, υιοθετεί μια συμπεριφορά ρούχα, κινήσεις, εκ διαμέτρου αντίθετη, ώσπου και η ίδια ακόμη η μοίρα δυσκολεύεται να τις ξεχωρίσει. Πάντως, λειτουργεί αρκετά καλά, για το σύμπαν λέω. Το οτιδήποτε έρχεται από μόνο του, όπως οι ημερομηνίες. Μια στιγμή λάμψη δίπλα του, σαν να πέρασε νυχτερίδα. Το μάτι είναι γλώσσα. Μη βρίσκοντας πουθενά κατάλληλο τάφο για το Θεό τους, οι παπάδες ξαναφέρνουν τον επιτάφιο στην εκκλησία. Καλός ή κακός, το ουδέν είναι αμοιγές. Κάθε παιδί ονειρεύεται να απαχθεί από τον Περσέα. Η απόλυτη κυριολεξία δημιουργεί έναν στιγμιαίο ήλικο. Φρίκης. Όταν ξεψύχησε η Αγία Τερέζα, όλοι οι ψυχοπαθοί σε απόσταση 12 χιλιόμετρων θεραπεύτηκαν ακαριέα. Προσωρινά, ωστόσο. Ο μέσος όρος απολαμβάνει βασιλική ασυλία. Κανείς ποτέ δεν φαντάστηκε τον ειδήποδο όμορφο. Το δώρο είναι ένα υπόλοιπο. Η τομή είναι ο τρόπος της χαράς. Η ύφανση είναι ο τρόπος της λύπης. Υποχρεωτικά, η δικαιοσύνη έχει τον κατηγορούμενο με το μέρος της. Το μυστικό στη μάχη με το κακό είναι να κάνεις την πρώτη κίνηση. Πράγμα αδύνατον. Υπάρχουν 7 μορφές επίγνωσης, 5 των αισθήσεων, μία της διέστησης και μία αδιάψευτη που ψάχνει για ένα όνομα στα σκουπίδια. Κάποιος κάποιον ναι, αλλά ποιος ποιον δεν γνωρίζουμε. Υπάρχει μόνον ένα τοπίο, το πρώτο που είδαμε. Πιο σωστά, υπάρχει μόνον ένα τοπίο, αυτό που είδαμε στα αλήθεια. Πιο σωστά, υπάρχει σίγουρα ένα τουλάχιστον τοπίο, αυτό που είδαμε στα αλήθεια, το πρώτο που είδαμε. Όπως και στο γραπτό του έργο, Ευγένιος ήταν ένας άνθρωπος, είναι δηλαδή ένας άνθρωπος που ήταν, το λέω γιατί, έχουν παρέλθει εκείνα τα βράδια τα που επί 10-12 ώρες συνήθως αγόρευε ο Ευγένιος, εμείς ακούγαμε και
Βάζαμε σημεία στίξος ενίοτε. Κάποια στιγμή είμαστε στον Ένικο, Σταθόπουλος, Λάγιος, Βακαλόπουλος, Ευγένιος και ο ταπεινός σας ανταποκριτής εγώ. Και μπήκε ο Κωστής και λέει, Αρανή, σε ποιο 16σέλιδο είσαι τώρα, τι έχω χάσει, ποια είναι η ώρα που μιλείς. Και δεν ξεχάσω ποτέ ένα βράδυ που επί 5 ώρες περίπου αγόρευε στον Ηλία και σε μένα για το πόσο άθλια είναι τα χαϊκού και ότι είναι μια βλακώδης τέχνη. Και το παν είναι μισό λεπτό να τελειώσω, θα δεις συνέχεια. Και ότι το πάνε να γράφουμε ογκώδη έργα, τύπου Norman Mailer, μάλιστα ήθελε να είχε τη φιλοδοξία να εκδώσει σύνολο το έργο του Norman Mailer στα ελληνικά. Και το επόμενο βράδυ, ο Ηλίας ψέλιζε κάτι διαφωνίες, το επόμενο βράδυ είμαστε πάλι εκεί, σχεδόν στα ίδια καθίσματα του Ενίκου, και ο Ευγένιος επί ένα πεντάωρο αγόρευσε υπέρ του χαϊκού και πόσο μεγαλοφύες είναι μέσα σε 17 συλλαβές να... Έχεις μια εικόνα του σύμπαντος και όλα αυτά, οπότε ο Ηλίας εκεί κατάλαβε ότι τα πράγματα είναι, ας πούμε, σκούρα και ότι είναι καλύτερα να συμφωνείς με τον Ευγένιο παρά να διαφωνείς. Άλλωστε, είτε συμφωνούσες είτε διαφωνούσες, ήταν ένα και το αυτό. Θα παρακαλέσω τον Πάνο να συνεχίσει από το καλοκαίρι στο σκληρό δίσκο. Εν συνεχεία... Να κάνω μια πολύ μικρή παρεκβάση. Εννοείται. Η παρεκβάση εξάλλου είναι το άλλο το πίπερο της ζωής. Γι' αυτό. Κατόπιν ο Θανάσης θα διαβάσει ένα κομμάτι τελευταίο από το βιογραφικό που έχει συντάξει ο Χριστόφορος, αν δεν κάνω λάθος, ναι, Χριστόφορος Βλάχος, και θα ολοκληρώσουμε... Λοιπόν, πολύ μικρή παρέκβαση, θα συνεχίσουμε μετά το καλοκαίρι. Από τους βίους των φιλοσόφων του Διογέννη Λαέρτιου, περίπου. Όταν έπαιρνε τηλέφωνο κάποιον, ο ΕΑ συνήθιζε να ξεκινάει την κλίση ως εξής. Ο ίδιος. Άλλοτε πάλι έλεγε «Σε παίρνω για να δω πώς είμαι». Και όταν ήθελε να κλείσει το τηλέφωνο, αφού είχε απαντήσει σε ερωτήσεις που δεν του έγιναν, έλεγε «Με θες κάτι άλλο». Κάποτε, ο ΕΑ χάρισε σε κάποιον νεαρό την σπάνια πρώτη έκδοση των Πενθυμάτων του Νίκου Καρούζου. Όταν ο νεαρός τον ρώτησε αν ήταν σίγουρος πως δεν θέλει το βιβλίο, ο ΕΑ αποκρίθηκε. «Και βέβαια το θέλω. Γι' αυτό το κάνω δώρο. Αν δεν το ήθελα δεν θα ήταν δώρο, θα ήταν σου δίνω τα σκουπίδια μου». Κάποτε, ο ΕΑ βρέθηκε για μεσημεριανό γεύμα σε φιλικό σπίτι επιφανούς εκδότριας των Αθηνών. Κατά τη διάρκεια του γεύματος, ο 11χρονος γιος της εκδότριας τη ζήτησε το αλάτι και όταν η μητέρα του το έδωσε, εκείνος της είπε ευχαριστώ. Αργότερα, ο ΕΑ, σοκαρισμένος με ό,τι προηγήθηκε, την πήρε κατά μέρους και της είπε τα εξής. «Καλά, αφήνεις το παιδί σου να σου λέει ευχαριστώ επειδή του έδωσες το αλάτι? Δεν καταλαβαίνεις πως αν κάποια στιγμή χρειαστεί να σου πει όντως ευχαριστώ για κάτι, δεν θα ξέρει πώς? Τι λέξη θα βρει αυτό το παιδί για να πει ευχαριστώ?» Για το δώρο που είπε ο Πάνος τώρα, μία δικιά μου συγκινητική ανάμνηση. Είμαστε στην Οδό Φωκυλίδου, σε ένα εξαιρετικό ημιυπόγειο διαμέρισμα όπου διέμενε ο Ευγένιος. Εγώ έμενα σε ένα αντίστοιχο, 40 τετραγωνικών ήταν το ένα και 40 το άλλο, μία φωλιά, στην Οδό Κοσμά Μελωδού και συναντιόμαστε, γιατί ήταν 10 λεπτά απόσταση το ένα σπίτι από το άλλο. Και κάποια στιγμή όπως είμαστε σπίτι του, μου λέει, πάρε, Μπαμπασά, πάρε. Κόβαμε τα επίθετα τότε. Λέγαμε Μπαμπασά, Ρανί, Σταθό κτλ. Και μου πετάει ένα πράγμα το οποίο το πιάνω στον αέρα και ήταν ένα ατόφιο χρυσό στυλό τυπών, 18 καρατίων. Μου λέει, πάρε, εγώ γράφω με μπιγκ, δεν μπορώ να μπερδεύομαι. Και μου το έκανε δώρο με αυτόν τον τρόπο. Και. Ναι, και. Παιδί, όταν είσαι και σου κάνω ένα δώρο τέτοιο το οποίο μπορείς να το πουλήσεις και να πάρεις, να έχεις 6 ενίκια, ας πούμε, αυτό, συγκινείσαι. Με αυτό έχω γράψει ό,τι καλύτερο μπορούσα προς τιμή του φίλου. Πάνος. Ένα τραγούδι είναι πολύ. Δύο τραγούδια είναι λίγα. Γι' αυτό στις νύχτας στα συρτάρια καλοκαιριάζουν τα λουλούδια που τα λένε σκυλάκια και που τα δόντια τους χτυπάνε από τα ρίγη. Μέσα στην τρίλια ενός και μόνον γρίλου, λύνουν σταυρόλεξα οι τυφλοί.
Έλα να αγγίξουμε τον ντύσιμο της φύσης, τα κεραμίδια της χλωροφύλης. Έλα να παίξουμε τους ναυαγούς της λεπτομέρειας. Ας ξαναδώσουμε στην περιέργεια ό,τι της άρπαξε η βία. Σου λέω, άντρας του σπιτιού είναι η θεία πρόνοια και γυναίκα του ο πόνος του μερισμού. Κάθε αυτό το σπίτι εξάλλου δεν είναι ουδέτερο. Περίπου όπως ο σκύλος στο κόκαλο, έτσι ορμούν μερικοί στον κανόνα, με σκοπό φυσικά να τον εφαρμόσουν. Παρομοίως γέρνει ο κόσμος τη θηλυκότητα, ώστε να αντέξει την επιτάχυνση του χρόνου. Χρόνου, του οποίου τα ονόματα παριθμεί το μηχάνημα ερωτευμένος, απέναντίας όταν θα δέχεται να σ' αγαπάει όχι ο αγαπών, αλλά η ίδια η αγάπη, να είσαι σίγουρος ότι κατέστρεψες τη ρίζα. Την πηγή, του Le Monde n'oublie pas d'oublier, όπου εγκαινιάζεται το αίτημα αυτής εδώ της αληθώς εξωφρενικής ποιητικής άδειας. Περίπου όπως ο σκύλος στο κόκαλο. Έτσι ορμούν μερικοί στον κανόνα, με σκοπό φυσικά να τον εφαρμόσουν. Πότε πεθαίνει ένα παιδί? Α. Τη στιγμή που ενηλικιώνεται. Β. Κατά τον πρώτο του οργασμό. Γ. Κι που οι άνθρωποι το βγάζουν φωτογραφία. Δ. Εάν και όταν θα ξεψυχήσει και το κυδέψουν. Ε. Μόλις βρει ένα αντίβαρο, οπότε οι ήχοι του σώματός του μεταφράζονται σε αστρική μαύρη θάλασσα, κυματά και ηλεκτρισμού στα παλιά νεκροταφεία της παρομοίωσης. Σίγμα τάφ, ποτέ. Ή θα λείπει απόψη ποίησης, ή θα κοιμάται, ή θα έχει χάσει την ακοή της. Ή μην ο όμηρος, λόγω ίησης, δεν ανοίγει όταν χτυπάει ο μαρονίτης. Το χάδι είναι ένα μυρογνωμόνιο. Το τζιτζίκι μας, όχι, δεν είναι ο Όσκαρ Γουάιλ της Μεσογείου. Το να θυμάσαι μείον τη μνήμη. Να την ο έρωτας. Και το τελευταίο. Όχι, κανένας δεν αγάπησε τη Μαρία. Μόνον τρεις τρόπους του λέγειν άντρες τη βίασαν. Ο πατέρας της, ο αδελφός της, που δεν ήξερε ούτε καν το ψωμάκι πως να μην τρώει με θόρυβο, και ο πρώτος της εραστής, του οποίου το κόγκιτο έργο σουμ, ώσπου να φτάσει από το νου ίσα με τα δόντια, είχε σκουριάσει το κάγκελο στο παράθυρο του Βεσέ. Είναι η ανάμνηση αυτής, νομίζω, της ιστορίας, που έχει μέχρι σήμερα ακόμη τρεις φιγούρες της τράπουλας, απεικονίζονται προφίλ, δηλαδή ο Βαλές Κούπα, ο Βαλές Μπαστούνι και ο Ρίγας Καρό. Σαν τη Μαρία επιβιώνουμε κι εμείς, χρεωμένοι με ναι, μάλλον, στερεότυπα, μικροκομπίνες, δειλές απόπειρες από συμπίεσης αερίων. Το 2000 εκδόθηκε το έργο «Ύψιστο τυπογράφος», ο Ελίτης για παιδιά και ερωτευμένους, λυρικό δοκίμιο με εικονογράφηση του Δημήτρη και της Ελένης Καλογύρη. Το έργο «Ύψιστο τυπογράφος», σχεδιασμένο σαν μια έκδοση για παιδιά, παρουσιάζεται ωστόσο ανοιχτό σε μια παράλληλη απαιτητική ανάγνωση όλων όσοι θα επιζητούσαν μια κατανόηση του λυρισμού με λυρικά μέσα. Δεν πρόκειται ακριβώς για δοκίμιο, αλλά για έναν ελεύθερο παιγνιώδη ρεμβασμό γύρω από τα θέματα και τις ιδέες που κυριαρχούν στην ποίηση του Ελίτη. Το κείμενο διατρέχει κυκλικά όλες τις όψεις του αντικειμένου, από τον έρωτα για την ελληνική φύση μέχρι τη λειτουργία του συμβολικού συστήματος των αποκρυφιστών. 2 χρόνια αργότερα, 2002, τυπώνεται η συλλογή «Καλοκαίρι στο σκληρό δίσκο». Για το ποιητικό έργο «Late Antiquity» που ακολούθησε, προτιμήθηκε η εκδοτική μορφή της προδημοσίευσης στο περιοδικό «Ποίηση», Θεύχος 22-2003, αντί αυτής του βιβλίου. Στον κύκλο αυτών των ποιημάτων πειραματίζουμε μια λυρική μορφή που κυριαρχεί επίσης στον πυρήνα της ανέκδοτης ποιητικής εργασίας υπό τον τίτλο «Film», με F-I-L-M. Με βάση τον κανόνα της συγκεκριμένης μορφής, ο στίχος είναι ταυτόχρονα στροφή, ενώ ο ρυθμός του ποίηματος υπαγορεύεται είτε από την τριμερή είτε τραμερή κατανομή της ύλης του ποίηματος, Orphan Drugs και Late Antiquity αντίστοιχα, είτε από τις ανάσες τεχνητών τομών, δηλαδή τους διασκελισμούς, «Καλοκαίρι στο σκληρό δίσκο», των οποίων γίνεται οριακή μεταχείριση, κάτι ανάλογο με την κατάχρηση των μετρικών κανόνων της μουσικής jazz. Ασυνήθιστη μορφή, που σύμφωνα τουλάχιστον με την ελπίδα μου, αποκαλύπτει τα θέλητρά της μετά από ένα μίνιμουμ εξοικείωσης. Μπορούμε να πούμε πως απευθύνεται στο αυτί και στο μάτι ταυτόχρονα,
εις αναζήτηση ενός ταυτόχρονα που χάθηκε. Στο ίδιο περιοδικό προδημοσιεύτηκαν κατά καιρούς μεγάλα αποσπάσματα του πρώτου μέρους του έργου Φιλ, που αναγράφεται και ως FILM, ή τη Δοκίμιο για τον Ορφέα, τεύχος 6, 1995, ή Υιοθεσία, τεύχος 9, 1997. Σχετικά με τον έναν εκ των δύο κόσμων, τεύχος 12, 1998, και άτιτλο με την ένδειξη FILM, κεφάλαιο Α, 11, τεύχος 19, 2002. Η σύνθεση του Φιλμ εγκαινιάστηκε το 1990, παράλληλα με άλλες εργασίες. Εγκαταλείποντάς το για μεγάλα διαστήματα και επανερχόμενος αυτό, ο Α συνήθισε, όπως αναφέρει στην εντεύξη σου, να το θεωρεί έργο ζωής. Ένα αχανές τετράπτυχο συνθετικό ποίημα που το επεξεργάζομαι από την αρχή της δεκαετίας του 90. FILM, ο όρος σημαίνει εδώ την απειροελάχιστη και συνάμα άπειρη εκείνη διάρκεια της πριν από το θάνατο στιγμής, όταν ολόκληρη η ζωή σου περνάει σαν ταινία μπροστά από τα μάτια σου. Το έργο στο ξεκίνημά του απετελείωτα από 12 πτυχές, οι όψεις του Ζωδιακού κατόπιν υπάκουσε σε μια τετραμερή διαίρεση 60 κεφαλαίων, κάτι σαν τα 60 λεπτά μιας συντελειακής ώρας. Και το σχεδίασα, ο αποδιδόμενος αυτός χαρακτήρας εννοείται δεν είναι αξιολογικός, αλλά δομικός και συναισθηματικός, σαν την απάντηση της γενιάς μου στο άξιον εστί, ή αλλιώς σαν μια θεία κωμωδία του μεταμοντερνισμού. Τα τέσσερα κεφάλαια ή εποχές αντιστοιχούν στις αντεστραμμένες βαθμίδες, παράδεισος, λίμπο, καθαρτήριο, κόλαση, ένα είδος προσωπικού Liber Mundi. Η επαμφωτερίζουσα πρόζα ποίηση, ανάπτυξή του, πιθανολογεί το κοσμοείδωλο που θα τέριαζε στη λήξη της χιλιετίας, διότι για μένα, μεταφορικά μιλώντας, το επιθανάτιο Φιλμ συνιστά τη ροή των παραστάσεων, σημείων και ακτινοβολιών της πλασματικής πραγματικότητας, την νεκρική παρέστηση της ανθρωπότητας συνολικά. Αυτός που αργοπεθαίνει, παρακολουθώντας σε μια νύστατη στιγμή συνειδησιακής διεύρυνσης ολόκληρο το flashback της ιστορίας του, είναι ο ίδιος πολιτισμός του νοήματος, δηλαδή ο πολιτισμός. Πολλά κείμενα του Α έχουν δημοσιευτεί σε ελληνικά και ξένα περιοδικά, καθώς και σε ανθολογίες. Έγραψε το σενάριο της βραβευμένης ταινίας μικρού μήκους «Τη Φλόμυγα» της Δήμητρας Αράπογλου, 1990. Επίσης τους στίχους στους δίσκους του Γιάννη Σπάθα «Σύντομα όνειρα» 1989 και «Κλασικά εικονογραφημένα» 1991, που τραγουδήθηκαν από τον Βασίλη Λέκα. Εργάστηκε ως στενός σύμβουλος σε τρεις εκδοτικούς οίκους. Το 1992-93 είχε δεχτεί τις επίμονες κρούσεις του τηλεοπτικού σταθμού Μέγκα για μια εβδομαδιαία εκπομπή με θέματα της επικαιρότητας του βιβλίου, αλλά αρνήθηκα ασυζητητή. Παρουσίασα έτσι εκτάκτως ένα υπολογίσιμο έλλειμμα βλακείας. Παρομοίως, αγοραφοβική μπορεί να χαρακτηριστεί η στάση του της μη αποδοχής προσκλήσεων από ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια ή άλλους θεσμούς για διαλέξεις ή συμμετοχές σε συνέδρια. Μπορούμε να πούμε δίχως κίνδυνο υπερβολής ότι τα τελευταία 10 χρόνια, με εξαίρεση τη 18μηνη περίοδο 2004-2005, διακοπών στην Κέρκυρα, ζει σε συνθήκες οικειοθελούς κατοίκων περιορισμού. Το 2004, όταν επανεγκαταστάθηκε στην Κέρκυρα, αγόρασε ένα διαμέρισμα στην Παλαιά Πόλη, έναν χώρο που χρησιμεύε για χρόνια σαν εργαστήριο ζαχαροπλαστικής και τον οποίο αναπαλαίωσε, μετατρέποντάς τον σε καταφύγιο. Χαριτολογεί, λέγοντας ότι το αγόρασε φτηνά επειδή ο προηγούμενος ιδιοκτήτης είχε αυτοκτονήσει στον ίδιο εκείνο χώρο, γεγονός που αληθεύει κατά το ίμιση. Ισχυρίζεται επίσης ότι το σπίτι βρισκόταν ακριβώς επί του μεσημβρινού που χωρίζει την Ανατολή από τη Δύση. Τέλος, αισθάνθηκε πολύ γέρος για να ασχοληθεί ξανά με την ιστιοπλοεία. Αγαπάω την Κέρκυρα σημαίνει για μένα ότι η Κέρκυρα δεν υπάρχει, όπως δεν υπήρχε η Αμερική για τον Πίτερ Μπίξελ, διότι μου είναι αδύνατο να κατοικήσω το κυριολεκτικό σύνορο. Μπορώ απλώς να σκηνοθετήσω το πέρασμά του από το φιόρ του ποίηματος. Καταλαβαίνω τώρα γιατί ονόμαζα μέσα μου την Κέρκυρα, υπήρξε πράγματι κάποτε, πόλη των θερινών σινεμά. Ο θερινός κινηματογράφος, χώρος υπαίθριας διασκέδασης και συνάμα εκκλησία, τέμενος, μυητικός ερωτικός περίβολος, δεν ήταν μήπως το μνημείο αυτής της τυραννικής αντίφασης, επιτέλους εξημερωμένης. Σε εκείνους τους κήπους με εισιτήριο της εφηβείας μου,
που όχι συμπτωματικά βρίσκονταν όλοι τους στα όρια παλιάς και νέας πόλης, και ενώ περιμέναμε να σκοτεινιάσει, η ελληνική γλώσσα εξασφαλίζει σε τούτη την απόκοσμη ώρα ένα εξαίσιο όνομα, Αμφιλίκη. Ώστε να αρχίσει η προβολή, λάβαινε ήδη χώρα η ιδανική απόσβεση των θεμελιώδους διεισμού, πραγματικότητας και εικόνας, η μυθοποιητική συμφιλίωση των στερεοσκοπικών ειδόλων με την αλήθεια του έναστρου θόλου. Το λυκόφως μας κατακτούσε. Για το χατήρι μας, η πόλη ονειρευόταν τη Μεθόριο. Ψηλαφούσαμε ξανά ένα ολάνθιστο ρήγμα στην περίφραξη του υποκειμενικού, ένα ελεύθερο ζύγισμα στο κατόφλι, τη συγκίνηση στην καρδιά της αμφιταλάντευσης. Να πούμε αυτό που ακούσαμε ως φιλμ, είναι η μετέπειτα μορφολογία. Μετέπειτα μορφολογία που συνεχίζεται, ναι, έχουν δημοσιευτεί στην ποιητική μεγάλα κεφάλαια και στο περιοδικό το ηλεκτρονικό το χάρτη του Δημήτρη Καλοκύρη. Πριν κλείσουμε, να πω ότι είμαι πολύ βαθιά συγκινημένος γιατί βλέπω και οικία πρόσωπα από τα παλιά, αλλά βλέπω και νέες μορφές, νέες φυσιογνωμίες που πιθανόν δεν έχουν γνωρίσει τον Ευγένιο, αλλά ξέρουν αυτά που γράφει και παρακολουθούν αυτά που κάνει. Και ένα μικρό ανέκδοτο για να τελειώσει με μια εύθυμη νότα η βραδιά. Ο Ευγένιος κάποια στιγμή συζητούσε με τον Γιώργο τον Λαζόπουλο, τον Μακαρίτη, επιστήθιο φίλο του, κινηματογραφιστή και πολύ ευφύ άνθρωπο. Συζητούσαν στο Flower, πριν το Flower γίνει μπαρ δισκοτέκ, ήταν ένα ζαχαροπλαστείο στην πλατεία Μαβίλη. Δύο κοπέλες σαν τα κρύα τα νερά ήρθαν και κάθισαν στο διπλανό τραπέζι και κάποια στιγμή πλήρωσαν εσπευσμένα και φύγανε. Ο Λαζόπουλος είπε πω Ευγένιε, δεν κατάλαβαν τίποτα από τι λέμε και φεύγουν. Λέει ο Ευγένιος απέναντίας, Γιώργο, επειδή κατάλαβαν τι λέμε, φεύγουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ τον Βάσο που μας φιλοξενεί.